Κύριε Γαβρέλη, καλημέρα, καλή χρονιά, δημιουργική πάνω απ' όλα και υγεία. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει μετά από το κλείσιμο που είχαμε δύο μήνες σχεδόν. Σωστά. Καλή χρονιά σε όλους. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, με υγεία, θα ρω ότι ειδικά φέτος το έχουμε καταλάβει όλοι πιο καλά από όσο άλλες φορές, ότι η υγεία είναι το νούμερο ένα που πρέπει να μας απασχολεί. Με υγεία λοιπόν και χαρά στον κάθε άνθρωπο. Ξαναξεκινάμε. Ξαναξεκινάμε ζωντανά με τα παιδιά μας. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει, κυρίως για την ψυχική υγεία των παιδιών. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ισχύουν ακριβώς όπως μας τα λένε οι λοιμοξιολόγοι μας, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από την συνύπαρξη των μαθητών στα σχολεία. Αυτό λαμβάνουμε βέβαια τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για να διασφαλιστεί η υγεία των παιδιών εδώ και πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Μέσα στο κλείσιμο των δύο μηνών υπήρχε και τηλεδιάσκεψη. Ναι. Πώς το είδατε αυτό, πώς πήγε, πώς κύλησε? Η αλήθεια είναι ότι τα γνωσιολογικά αποτελέσματα θα τα αντιληφθούμε τώρα που τα παιδιά επέστρεψαν εδώ και μπορούν οι δάσκαλοι, οι δασκάλες να έχουν μια σαφέστερη άποψη για το πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Κατά τη διάρκεια του διμήνου όμως και σε συζητήσεις που είχαμε έτσι με τις συναδέλφους, με τους συναδέλφους, τα μηνύματα που έπαιρνα ήταν θετικά. Αισθανόντουσαν ότι τα παιδιά μάθαιναν πράγματα, πιθανόν όχι όσα θα μάθαιναν αν ήταν διαζώσεις ή διδασκαλία, αλλά ότι μάθαιναν πράγματα. Είπα και στην αρχή ότι μιλάμε για την ψυχική υγεία των παιδιών. Εκεί είναι, θεωρώ, το μέγα ζητούμενο για το οποίο τα παιδιά πρέπει να είναι εδώ στο σχολείο. Πιστεύουμε, ένα, ότι αυτό θα αποκατασταθεί με την παρουσία των μαθητών εδώ και τα όποια κενά πιθανόν έχουν δημιουργηθεί μέσω της τηλεκπαίδευσης θα υπάρξει δυνατότητα να καλυφθούν με διαζώσεις διδασκαλία. Τι είναι αυτό που είδατε σήμερα στα πρόσωπα των παιδιών? Στα μισά πρόσωπα, γιατί το κάτω μισό είναι καλυμμένο. Τα ματάκια παρόλα αυτά ακτινοβολούν. Και τα ματάκια ακτινοβολούσαν από χαρά για το γεγονός ότι ξανά έρχονται τα παιδιά στο σχολείο, να βρεθούν στο χώρο ο οποίος είναι ο φυσικός τους χώρος. Αυτός είναι ο χώρος. Με τους συμμαθητές τους. Δυστυχώς ο καιρός δεν είναι καλός σήμερα για να μπορέσουν να παίξουν ελεύθερα, αλλά πιστεύω ότι παρά τις όποιες απαγορεύσεις ως προς την κίνηση των παιδιών, ως προς το γεγονός ότι πρέπει να φοράνε τις μάσκες τους και αυτά, η χαρά θα είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στις ψυχές τους. Από ό,τι ρώτησα και εγώ δύο-τρία παιδιά έξω εδώ στο προάβλιο, τους είπα πώς αισθάνεστε. Ας φοράμε λέει τις μάσκες για ασφάλεια, αλλά να είμαστε λέει στα σχολεία, κοντά στους φίλους μας, κοντά στους δασκάλους μας, στον διευθυντή μας. Αυτό είναι ευχάριστο. Βεβαίως. Αυτό είναι το νόημα τελικά, έτσι. Ο άνθρωπος είναι εξορισμού, είναι από τη φύση του ένα κοινωνικό. Θέλει συνανθρώπους για να μπορέσει να υπάρξει. Πάντα βέβαια με τα μέτρα, έτσι, με την καθαριότητα, με τις αποστάσεις, με τη μάσκα, προφανώς. Αυτά όλα φυσικά θα τηρηθούν, αφού είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι, κοιτάξτε, έχει γίνει σίγουρα, έχει γίνει πια συνείδηση σε όλους ότι δεν είναι αστεία υπόθεση. Το πρόβλημα με τον κορονοϊό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Και θα έχετε ξανακούσει σίγουρα ότι η πληθυσμιακή ομάδα που πιο εύκολα το πιστεύει αυτό που λέω τώρα εγώ είναι τα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Αυτά μαθαίνουν ότι έτσι είναι η ζωή, άσχημη βέβαια, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι η ζωή και έτσι πορευόμαστε. Φοράμε τη μάσκα μας, κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει σαφέστατα βεβαίως και η επίβλεψη από τους δασκάλους. Υπάρχουν τα διαφορετικά διαλύματα στα οποία βγαίνουν τα παιδιά για να μην υπάρχει συγχρονισμός. Υπάρχει η αξιοποίηση τριών διαφορετικών εισόδων-εξόδων στις εξώπορτες του σχολείου. Το καλό είναι ότι ένα από τα μεγάλα μας σχολεία είστε και εσείς και έχει πολλές εξόδους. Έχουμε τρεις που τις αξιοποιούμε και τις τρεις και στην άφηξη και στην αναχώρηση των μαθητών. Μάλιστα, σε επικοινωνία που είχαμε τους γονείς τους γνωστοποίησα ότι από την κάθε έξοδο θα βγαίνουν δύο τάξεις. Η μία είναι μικρότερη, η άλλη είναι μεγαλύτερη ηλικιακά. Πρώτα θα βγαίνει, ξέρω εγώ, η μικρότερη. Άρα οι γονείς των μεγαλύτερων τάξεων να το ξέρουν να περιμένουν στο μακρινό το πεζοδρόμιο,
μην έρχονται εκεί και συνοστίζονται μαζί με τους γονείς της μικρότερης τάξης. Θα τον βρούμε το δρόμο μας, θα τα βρούμε τα πατήματά μας και είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία των γονέων, που πρέπει να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, μέχρι τώρα είναι εξαιρετική η στάση τους. Με τη συνέχιση λοιπόν της συνεργασίας με τους γονείς, τα πράγματα θα πάνε καλά. Ναι. Εγώ κύριε Γαβρέλη θα σας ευχηθώ μια καλή χρονιά, όπως είπαμε και στην αρχή. Υπομονή, ευχόμαστε να μην ξανατύχει αυτό, να κλείσουν τα σχολεία μας. Γενικά ξέρουμε ότι όλοι περνάμε δύσκολα σε αυτή την πανδημία. Ναι. Υπομονή και τίποτε άλλο. Και υγεία πάνω από όλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Κύριε Μαρία μου, καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία. Θα θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την έναρξη μετά από δύο μήνες που ήταν κλειστά τα σχολεία. Τι έχετε να μας πείτε? Καλημέρα, καλή χρονιά. Ανοίξαμε μετά από δύο μήνες περίπου, όπως είπατε, με τηρώντας όλα τα μέτρα. Ευτυχώς ξεκινήσαμε πολύ καλά. Το πρωί δεν είχαμε κανένα πρόβλημα κατά την αύξηση των μαθητών. Έχουμε δύο εισόδους στο σχολείο, οπότε μοιράζονται οι μαθητές και δεν υπάρχει θέμα συνωστισμού. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα καθημερινά, γίνεται θερμομέτρηση των μαθητών. Τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μόλις είδαμε η Δημοτική Αστυνομία να έχει φέρει και τις μάσκες. Ναι, μόλις παραλάβαμε τις μάσκες, αναλογούν δύο μάσκες σε κάθε μαθητή. Θα τις μοιράσουμε αργότερα στα παιδιά. Βέβαια, ήδη έχουν τα παιδιά τις μάσκες τους. Έχουν προβλέψει οι γονείς, διότι πρέπει να έχουν τρεις μάσκες καθημερινά μαζί τους, μέσα στη τσάντα τους, για να αλλάζει η μάσκα ανά δύο ώρο. Τα χαμόγελα φυσικά στα παιδιά τα είδαμε πρωί-πρωί. Ήταν αισιόδοξα ότι είναι κοντά στους δασκάλους. Ναι, τα περισσότερα παιδιά θέλανε να επιστρέψουν στα σχολεία. Έχει κουράσει λίγο αυτό στο σπίτι και η εξαποστάσεως είναι πιο δύσκολο για τα μικρά παιδιά. Δεν είναι το ίδιο η εξαποστάσεως εκπαίδευση, η τηλεκπαίδευση όπως γίνεται στα παιδιά, με τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Αυτά είναι μικρά, κουράζει και δεν είναι το ίδιο, δεν μαθαίνουν το ίδιο. Θα ευχηθούμε και στα γυμνάσια αλλά και στα λύκεια τα παιδιά να επιστρέψουν στα θρανία τους και αυτόν αν λείπουν οι δασκάλοι τους, οι φίλοι τους, θα ανεπομονούν σίγουρα και αυτά τα παιδιά. Πρέπει να επιστρέψουν και τα μεγαλύτερα παιδιά, διότι ειδικά τα παιδιά του λυκείου και της τρίτης λυκείου έχουν τις πανελλαδικές εξετάσεις μπροστά τους, οπότε πρέπει να επανέλθουν και αυτές στην κανονικότητα. Τις ευχές σας για το νέο έτος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τον κορονοϊό, τα εμβόλια να γίνονται με μεγαλύτερο ρυθμό, γιατί βλέπω ότι καθυστερούν και αυτό θα έχει ίσως να έχει πάλι επίπτωση στην οικονομία, στην κοινωνία και στα σχολεία. Εύχομαι να γίνονται με περισσότερο πιο γρήγορα τα εμβόλια. Εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε φροντίσει και πριν τα Χριστούγεννα, αλλά και τώρα πολύ περισσότερο θα το κάνουμε. Κάνουμε τα τεστ συχνά. Στο σχολείο είχαμε κανονίσει με τον ΕΟΔΗ και είχαμε κάνει τεστ την Πέμπτη το πρωί. Βέβαια είδα ότι και ο Δήμος έκανε στο Δημαρχείο που πήγανε πολλοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και από άλλα σχολεία. Εμείς τα είχαμε κάνει ήδη στο σχολείο και rapid test και το μοριακό. Ήταν όλοι αρνητικοί οι συνάδελφοι. Έτσι ξεκινήσαμε καλά. Αυτό έχει σημασία, ξεκινήσαμε καλά, να παραμείνουμε στο καλά, να μην ξαναδούμε το κλείσιμο σχολείων, όπως γενικά και στους άλλους κλάδους που υπάρχει. Που σήμερα μάλιστα ενημερώθηκα από τον ΕΟΔΗ ότι θα γίνονται τεστ κορονοϊού στο επαρχείο και για τους γονείς και για όποιον θέλει, όποιον πολίτη επιθυμεί να κάνει το τεστ. Καλό θα είναι να πάνε οι γονείς των μαθητών μας να κάνουν το τεστ και ιδιαίτερα όσοι είχαν μετακινηθεί κατά την περίοδο των εορτών. Είναι καλό για λόγους ασφάλειας για τα παιδιά μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, όπως είπαμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα.